Μαζική η προσέλευση μελών και φίλων του Κινάλ στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Και στο νομό Ηρακλείου, όπου λειτουργούν 46 εκλογικά τμήματα, η συμμετοχή κρίνεται ικανοποιητική. Η πολύ μεγάλη προσέλευση που υπάρχει θα σημάνει με οποιονδήποτε και αν κερδίσει την Προεδρία τη συνοχή και την ενότητα της παράταξης. Να φέρει το κόμμα πάλι ψηλά. Αναπολύτε παλιές εποχές. Μπράβο. Πάνε μαζικά και ψηφίζουν σήμερα να βγάλουμε ένα νέο αρχηγό. Περιμένω να μεγαλώσει ο χώρος μας, που έχει πολλές πιθανότητες να μεγαλώσει. Να αλλάξει πορεία. Να συσπηρωθεί όπως ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω ότι ο θάνατος της αείμνης της γεννηματά έχει δώσει μια όθηση στο κόμμα και χαίρομαι ιδιαιτέρως και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Για κάτι καλύτερο. Από τον νέο αρχηγό περιμένω να αυξήσει τη δύναμη του κόμματος με προοδευτικότητα και σοσιαλιστική στροφή και ανέβασμα του κινήματος. Οι εκλογές αυτές είναι πιο όριμες από άλλες εποχές. Πάντως η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη. Βλέπουμε τη μάσκα σου πράσινη, είναι συμβολική. Είναι συμβολική. Κρατάω και την ταυτότητα από το 1997. Εύχομαι να συγκεντρώσει το κόμμα με τον νέο αρχηγό όλους τους δημοκράτες. Δημοκρατία χρειαζόμαστε. Υπάρχει προσέλευση του κόσμου, υπάρχει ενδιαφέρον. Οι κάλπες άνοιξαν σε 7 το πρωί, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στα εκλογικά τμήματα στον θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, ενώ υπήρξαν αρκετές νέες εγγραφές. Επιθυμώ να γίνω μέλος, επιθυμώ να γίνω φίλος. Οπότε είσαι λοιπόν εσείς φίλος. Φίλος, ναι. Τι ευελπίσετε από τον νέο αρχηγό, όποιος και αν βγει? Μια καλύτερη πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Η διαδικασία έχει κυλήσει μέχρι τώρα ομαλά. Υπήρχε ένα διάλειμμα κάποια στιγμή για 10 λεπτά στις 10-10 και κάτι. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με την εταιρεία. Έχουμε και νέα μέλη, τι εικόνα έχετε? Ναι, έχουμε αρκετές νέες εγγραφές. Εδώ πέρα είναι γύρω στο 1 στα 3. Ενότητα και συσπήρωση αποτελούν το στοίχημα για τα περισσότερα μέλη του κινήματος αλλαγής που αναπολούν εικόνες του παρελθόντος. Έχει μια καλή συσπήρωση το κίνημα. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Και ελπίζουμε να προχωρήσει ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες. Να έχει τη δυνατότητα να ξαναπάρουμε πίσω όλους αυτούς τους καλούς, τους παλιούς ΠΑΣΟΚΟΥΣ, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ πραγματικά να πάρει τη θέση που το αξίζει. Ο νέος αρχηγός να έχει την ικανότητα να συγκινήσει τον κόσμο έτσι ώστε να είμαστε ρυθμιστές των πραγμάτων. Συσπήρωση. Το μεγαλύτερο. Αυτό που επιδιώκουμε. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι καλό. Μου αρέσει, η συμμετοχή μεγάλη. Στόχος όλων είναι η εκλογική διαδικασία να αποτελέσει αφετηρία για την ανάκαμψη και να συγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, ώστε να καταστεί ξανά κυρίαρχη πολιτική δύναμη.